Είμαστε πανέτοιμοι να την υποδεχτούμε. Είναι υπέροχη, είναι λαμπερή, είναι αγαπημένη. Είναι η Ελένη Χαντζίδου και είναι κοντά μας. Γεια σας. Γεια σου, Ελένη. Έχω συνηθίσει, περίμενα να ακούσω και πού να δει. Ναι, γιατί μόνο στα βραδινά συνδυασμό είναι συνήθω. Να σου πω, το μαύρο μα σου έχει μείνει, ε! Χρόνια πολλά, λάθο. Χρόνια πολλά. Είσαι καλά. Το μαύρο μου έχει μείνει. Τα κιλά έχουν μπει. Τι, δεν έχουν μπει, όχι. Δεν σου πω, θα γελάσει ιστορίε ολόκληρε τώρα αυτό. Θα σου πω, θα σου πω. Πολλά. Να καθίσουμε εδώ. Με τι ώρε. Εδώ με την Ελένη μα παίρνω και αυτό. Όχι, δεν τα θέλω αυτά. Μια χαρά. Λοιπόν, να μας πεις τα νέα σου. Πού να καθίσω, πού με θέλεις. Εκεί, στη μέση του καναπέ μας. Καλώς μας ήρθες. Αχ, καλώς. Αχ, με τα πονεμένα μου γόνατα. Έχεις πονεμένα γόνατα ακόμη, ε. Δεν καταλαβαίνεις. Τη Δευτέρα που γυρνάω Ελλάδα έχω να δω 5 γιατρούς. Αλήθεια. Εντάξει. Τόσο πολύ, ε. Ναι, ξέρεις τι, αλλά είναι... Όταν πήγα και έκανα τη μαγνητική για τα γόνατά μου, μου λέει ο άνθρωπος, μου λέει τα κατάλοιπα, μου λέει του παιχνιδιού, λέω ναι, μου λέει και από πέρσι, μου λέει μας ήρθαν, μου λέει όλοι. Αλήθεια. Οπότε δεν είναι κάτι καινούριο. Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω, να ξεκινήσουμε με αυτό έτσι, αφού μπήκαμε στη συζήτηση για τα γόνατα και αυτά. Πήγες λοιπόν φέτος στο Survivor 2, που σαν απήχηση στον κόσμο, νομίζω ότι δεν μπορούσε να συγκριθεί με το πρώτο. Τι ήταν αυτό που σε έκανε να πεις το ναι και να πας στο δεύτερο? Να σου πω την αλήθεια, εγώ νόμιζα ότι ο κόσμος θα το περιμένει πιο πολύ τώρα αυτό. Δηλαδή αγάπησε πολύ το πρώτο. Ναι. Λέω το δεύτερο θα το δουν από την αρχή. Ενώ το πρώτο ίσως καθυστερήσανε λίγο να καταλάβουν ότι υπάρχει ένα παιχνίδι, ναι, που γίνεται ένας χαμός και όλη η Ελλάδα το βλέπει και συζητάει. Γιατί αυτό δηλαδή δεν έχει αλλάξει το μυαλό μου. Απλά είναι κάτι εξαιρετικά δύσκολο. Κάτι που σίγουρα δεν θα ήθελα να ξαναβρεθώ σε αυτές τις συνθήκες ποτέ. Είναι συνθήκες πολέμου, τολμάω να το πω. Απλά εγώ ξέρω ότι θα γυρίσω πίσω στη ζωή, ναι, μου, η οποία είναι μια χαρά και θα φάω και θα έχω το κεραμίδι πάνω από το κεφάλι μου, έτσι. Οι άνθρωποι που είναι στον πόλεμο, αυτοί που πεινάνε πραγματικά, ναι, δεν έχουν. Δεν ξέρουν και τι θα γίνει. Δεν ξέρουν τι θα γίνει και κάθε μέρα πεθαίνει πόσο κόσμο, ναι, δεν το συζητάω. Απλά είναι πάρα πολύ δύσκολα. Δηλαδή, όλοι πιστεύαμε, γιατί είμαι και εγώ μέσα σε αυτούς, ότι κάτι κρυφό δίνουν, ξέρεις, κάτι ταΐζουν πίσω από το, κάτω από το τραπέζι. Ναι. Επειδή τα ακούγαμε κι αυτά για το πρώτο. Όχι, ούτε καν. Και εγώ αυτό είχα στο μυαλό μου. Δεν θα μας αφήσουν να πεθάνουμε. Μια ώρα. Έχεις ανακαλύψει πτυχές του εαυτού σου που δεν ήξερες? Σου έβγαιναν πράγματα. Καλά, είμαι πάρα πολύ αδύνατη. Ναι, είχες χάσει πάρα πολλά κιλά. Πολλούς μυς, ατροφίσαν οι μυς. Δηλαδή τα χεράκια μου είχα γίνει μια σταλιά, τα ποδάρια μια σταλιά. Εδώ κι εγώ είχα τρομάξει που είχα δει. Ναι. Φοβερό. Τι με ρώτησες, συγγνώμη, γιατί εγώ δεν τα βλέπω πολύ. Ξέχασα κι εγώ τι ρώτησα. Αν είχες ανακαλύψει καινούργια πράγματα σε σένα, γιατί πρώτη φορά βρέθηκες σε αυτές τις συνθήκες. Εγώ γενικά δεν είχα θέμα ποτέ με ζουζούνια, μαμούνια, κατσαριδούλες, αράχνες, ποντίκια, δεν είχα θέμα ποτέ. Δηλαδή έβλεπα ποντίκια. Είδες τον εαυτό σου να αντιδρά κάπως περίεργα, να έχεις νεύρα, να έχεις... Ναι, ξέρεις τι, νομίζω ότι όλοι έχουμε νεύρα εκεί μέσα. Εντάξει, άλλοι το δείχνουν περισσότερο, άλλοι μπορούν να το διαχειριστούν καλύτερα, ναι, άλλοι όχι. Εμένα, όπως φάνηκε, μου βγήκαν λίγο περισσότερο. Εγώ πρέπει, ξέρεις τι, δεν μένω ότι ήμουν ο εαυτός μου, δηλαδή έτσι είμαι και στη ζωή μου. Όχι νευρική. Τρελαμένη. Είμα... Απλά αν θέλω κάτι να το πω, θα το πω. Μα είναι πολύ ανθρώπινο. Πεινάτε. Δεν είσαι σε καλή ψυχολογική κατάσταση. Είσαι σε πολύ κακή μας. Είσαι εξαντλημένος. Και να ξέρεις ότι προσπαθούν και από την παραγωγή, γιατί έτσι είναι το παιχνίδι. Επειδή είναι παιχνίδι επιβίωσης. Δεν σου κάνουν τα γλυκά μάτια, ούτε σου χρυσώνουν το χάπι, ούτε σου φέρονται καλά και γλυκά. Είναι πολύ σκληροί, δηλαδή, οι άνθρωποι εκεί. Εκεί πέρα μου μπορεί να με βλέπα πράγματα να με πειράζαν γύρω μου και έλεγα, μου βγάλει το σκασμό, μη μιλάς, είστε 12 άτομα εδώ πέρα, 13 άτομα. Δεν μπορεί να. Ο καθένας άμα γκρίνιαζε και άμα έλεγε το μακρύ και το κοντό του, θα γινόμασταν, ναι, έτσι. Ναι, σίγουρα. Οπότε μια υπομονή την κάνεις. Έτσι κι αλλιώς. Έφυγες γιατί είχες πει ότι πέρασες μια πολύ δύσκολη περίοδο και πήγες και πέρασες χειρότερα. Ναι, η αλήθεια ήταν χειρότερα. Δεν ξέρω ποιο είναι το χειρότερο και ποιο δεν είναι. Γιατί εκεί τουλάχιστον ξεστελείωσε. Το πέρασα, εντάξει, ναι, μια κάποια κατάλοιπα, θα τα λύσω. Ναι. Είναι πράγματα που λύνω δηλαδή και αυτό με τα γόνατα και γενικά. Το άλλο θέμα δηλαδή που επέστρεψα δεν είναι ότι λύθηκε. Δεν ξέρεις πότε μπορεί να ξανασυμβεί κάτι. Πότε... Είχες βρει μια άκρη τότε με τον εμπρισμό που είχε γίνει στο αυτοκίνητο? Πήγα στο τμήμα της αστυνομίας, το πιο υψηλό τέλος πάντων, που πηγαίνουν τα πολύ σημαντικά θέματα. Ναι, βρήκα άκρη. Ξέρουμε. Ξέρεις εσύ. Ποιος το έκανε και γιατί μπορεί να το έκανε. Έχω βρει δηλαδή αρκετά στοιχεία. Ακόμα ψάχνουν δηλαδή. Δεν το έχουμε αφήσει το θέμα, δεν έχει κλείσει δηλαδή ο φάκελος που λέμε.
Έχει πάει το θέμα σε εισαγγελέα, έχει πάει εισαγγελική παραγγελία σε συγκεκριμένους ανθρώπους, τέτοια πράγματα. Έχει αλλάξει καθόλου η ζωή σου στην Ελλάδα μετά από εκείνο που έγινε με τον εμπρισμό? Γιατί φαντάζομαι ότι δεν είναι και το πιο εύκολο και το πιο απλό πράγμα κάποιος να έρχεται και να... Μα λες τώρα γιατί εμένα, ναι. Ειδικά αν δεν έχεις και προηγούμενα, γιατί αν έχεις πειράξει κάποιον ή αν έχεις κάνει κάτι ή είσαι κάπου βουτυγμένο, το κάνεις και θέμα. Λες κάτσε μην πω το και τίποτα, ναι. Και βγάλουν ότι... Εννοεί. Αλλά όταν δεν έχεις πειράξει και κανέναν, λες τώρα τι μπορεί να πείραξει, να ενόχλησε ποιον και τόσο σημαντικό πράγμα. Δεν είναι ότι κάποιος ήρθε και... Με έβριση, θα μπορούσε από να χάσει κάποιος άνθρωπος τη ζωή του. Ναι, θα μπορούσε. Αν έβλεπες τις εικόνες που πέρανε αστυνομικοί τα παιδάκια και το κουβαλούσαν έξω από την πολυκατοικία τη Λιγουένα γιατί να μην πνιγούν, να τους αναθυμιάσει, ναι. Θα καταλάβαινες ακόμα περισσότερο τη σοβαρότητα από το να βλέπεις ένα κάμενο αμάξι και οκ. Okay, και κάποιος δηλαδή ακόμα μπορεί να μην με συμπαθεί, να μην ακούει τα τραγούδια μου, να μην με γουστάρει για οποιοδήποτε λόγο. Δεν κάνεις αυτό το θέλω πράγμα. Να σου πω, δεν είναι ότι απλά κάψανε ένα αμάξι της Χατζίδου, ναι. Που okay, μπορεί να πάρει από την ασφαλιστική και να πάει να πάρει άλλο αμάξι. Κινδυνεύσανε ζωές. Ναι. Αυτό και ευτυχώς που δεν έγινε κάτι χειρότερο. Ευτυχώς, μακάρι αυτό άλλο κακό να μην μας βρει. Εντάξει, πάντα έχω το νου μου. Βέβαια, μετά από την εισαγγελική παραγγελία, ναι. Από το στάν δεν πηγαίνουν στα μπουζούκια ή συναυλίες, ναι. Να τους δουν. Από το YouTube. Αλλά σίγουρα αυξήθηκε αυτό το κοινό. Δηλαδή, μου έρχονται παιδιά 7, 8, 9, 10 και στο σούπερ μάρκετ χαρακτηριστικά μου έρχεται μια κυρία 75 χρονών, μου έρχεται την άλλη κυρία 80 χρονών. Δηλαδή, μου έρχονται τέτοιες ηλικίες και μιλάμε με το όνομά μου. Θέλω να σου πω ότι μπήκαν στον κόπο και είπανε αυτή η κοπέλα, ξέρω εγώ, μας αρέσει, προσπαθεί, την είδαμε ότι βελτιώθηκε, ήταν μια κοπέλα που δεν είχε σχέση, ξέρω εγώ, με τα αθλήματα, γιατί υπάρχει και αυτή η πλευρά, ναι. Υπάρχουν αυτοί που θα πούνε φυσικά τα άσχημα και αυτά, okay, που τα περίμενα έτσι κι αλλιώς, ναι. Τους σχολιάζουμε σε αυτούς, υπάρχει όμως ο κόσμος που ήταν μια κοπέλα που... Του φάνηκε αυθόρμητη και αληθινή. Που είδα γιατί ότι είσαι αυθόρμητη και αληθινή. Δηλαδή δεν. Αυτό λες εσύ που το ξέρει. Σε ξέρω ο τόσο καιρό. Δεν, ναι. Ξέρει. Ναι. Αυτό μου λέγανε και οι φίλοι μου. Ότι εμείς ήταν με την Ελένη και μας άρεσε που ήσουν η Ελένη. Που αγαπήσαμε με τη χαρά της, με τα τραγούδια της, με τα νεύρα της. Που δεν το έπαιξε κάπως, ναι. Αλλιώς. Πού. Τέλος πάντων. Θέλω να σου πω ότι επειδή μπορεί να με συμπαθεί, αν μπήκαν στον κόπο σου, είναι τραγουδίστρια. Τι τραγούδια λέει, μπήκαν στον κόπο να ακούσουν. Οπότε το κέρδος το δικό μου είναι αυτό. Ότι με γνώρισαν κάποιοι άνθρωποι παραπάνω, ακούσαν τα τραγούδια μου, είτε τους κράτησα και συνεχίζουν και θα με δουν σήμερα στην εκπομπή, ναι. Σου και αύριο, ξέρω εγώ, θα με ακούσουν κάπου. Αυτό είναι το κέρδος. Μια χαρά. Και φυσικά είναι. Μια εμπειρία σου, είπα, μοναδική, ναι. Που δεν την. Που δεν θα την ξανακάνε. Όχι, δεν ποτέ. Αλλά δεν το ζεις κιόλας. Δηλαδή, ακόμα και για κάμπινγκ να πας. Να πεις ότι πάω διακοπές κάπου που είναι λίγο πιο πίσω, ρε παιδί μου. Ναι. Δεν είναι αυτό το πράγμα ποτέ. Δεν το ζεις ξανά. Και να σου πω την αλήθεια, ενώ δεν πέρασα καλά, ανυπομονώ να τελειώσω όλο αυτό και να ξαναβρεθώ πάλι με τα παιδιά, γιατί κάποια στιγμή θα βρεθούμε στο τέλος για να πάμε να κάνουμε ένα... που θα είναι ο τελικός. Ναι, ο τελικός. Οπότε ανυπομονώ να τους δω όλους μαζί, να πούμε τα νέα μας. Βέβαια με όλα τα παιδιά που έχουν βγει έχουμε συναντηθεί. Έχουμε βγει... Και με τη Σπυροπούλου έχεις μιλήσει που το έχουν πιάσει, βέβαια, αυτό. Είχαμε πάει ήταν... σε ένα... Ναι, Πασαρέλα. Κάποιων σχεδιαστών στην Αθήνα. Βρεθήκαμε εκεί, μιλήσαμε. Μετά βγήκαμε έξω όλοι μαζί. Βέβαια ήταν στη διαφορετική παρέα, είχε κανονίσει ήδη η Κωνσταντίνα. Αλλά μιλήσαμε και εκεί πήγαμε έξω και είδαμε το Ρέμο και τη Φρέιρα. Νομίζω ότι ήταν κάτι τη στιγμή που μεγάλωσε ήταν πιο πολύ έξω. Ναι, και ξέρεις τι, το ότι, γιατί και αυτό που γράφτηκε και είναι και κάτι φυσικά που το είπα, ότι δεν θα έκανα παρέα με την Κωνσταντίνα. Μα με πάρα πολλά άτομα θα έκανα παρέα που έχω γνωρίσει στη ζωή μου. Φαντάσου να έχω γνωρίσει 500.000 κόσμο και να κάνω 500.000 κόσμο, ναι. Παρέα. Δηλαδή νομίζω ότι είναι και λίγο υποκριτικό. Να κάθομαι να λέω με τον καθένα, θα μπορούσα να την έχω κολλητή μου, θα μπορούσα να την έχω κολλητή μου. Ναι. Δεν μπορεί, πόσους κολλητούς να έχεις. Εδώ έχω, να καταλάβεις, έχω 4 κοπέλες κολλητές και έχω πάρα πολλούς ανθρώπους, θεωρώ φίλους, που έχω κάνει πράγματα για αυτούς και έχουν κάνει πράγματα για μένα. Αλλά στο να φτάσω να πω κάποιον κολλητό, πρέπει να περάσει, ναι. Από πάρα πολλά στάδια. Και δεν έχω προλάβει να τους δω όλους. Δηλαδή, με ποιον να πρωτοδείς. Πού είναι η χαρά σήμερα, ήρθε τελικά, δεν ήρθε? Όχι. Δεν ήρθε. Λέω για άλλη κολλητή σου που είναι. Αύριο. Αύριο στο live που έχω εδώ. Γιατί θα είμαι αύριο, εμφανίζομαι στο Σύμπουλο στη Λευκοσία για να πάω στο A-Club μεθαύριο το Σάββατο. Έτσι, ωραία πραγματάκια στην Κύπρο. Δεν έχω έρθει καθόλου από το, ναι. Παιχνίδι. Έχει περάσει Μάρτιο, βγήκα και είναι. Μέσα Απριλίου, εντάξει, να χαρά ήρθα. Είσαι μια χαρά. Γιατί είχε συχνές επισκέψεις εδώ στην. Ναι, τώρα άργησα κιόλας. Στην Κύπρο. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που έκανες με το που βγήκες? Α, φαγητό. Φαγητό. Έφαγες μέχρι σκασμό. Έφαγα, Χριστιανά μου. Και είχα την ελπίδα ότι θα λίγο θα μείνω έτσι. Δεν γίνεται. Μια χαρά.
Με μια χαρά είμαι. Αλλά θέλω να σου πω, τα βγήκα. Εντάξει, τα βγήκα. Όχι, ήσουν πολύ δεν το ήθελα ούτε εγώ. Και να ξέρει ότι μ' αρέσει. Και μ' αρέσουν γενικά οι γυναίκε που είναι juicy και έχουν ρε παιδί μου και την περιφέρεια. Εσύ είσαι juicy τώρα, θεωρεί ότι είσαι juicy. Θεωρείς ότι είσαι juicy τώρα, τσι κόμμα ζήσε. Όχι, δεν παιδί μου, ψηλή είμαι, όχι. Ελένη μου, πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε το τι σημαίνει νταρτάνα και juicy. Δηλαδή είναι, ναι, για στάσου, αν αυτό είναι juicy, τότε τι να πω, για στάσου, μην έτσι λίγο. Τώρα εσύ λίγες juicy. Και το καλώδι εδώ. Juicy. Τι είμαι, δεν έχω τα μπουτάκια μου. Τα μπουτάκια σου πού τα έχεις. Στη θέση του είναι μπουτάκια δεν έχεις. Δηλαδή να σου πω κάτι, μπορώ να φάω λίγο ακόμη. Είναι, μπορεί να φάω πολύ ακόμη, νομίζω, μια χαρά. Πολλά γλυκά, Χριστιανά. Καταρχήν να ξέρεις ότι ό,τι έπαθλο χάσαμε, εγώ πήγα και το ψώνισα επί 10. Μετά από επί 20, γιατί μπορώ. Έτσι, μετά που βγήκες. Καταχύνη. Αυτό το ταχύνη μου είχε κολλήσει. Είχαμε χάσει ένα έπαθλο. Που μπορεί να μην το έτρωγες κιόλας πριν. Δεν είχα ξαναφάει ποτέ στη ζωή μου. Δεν καταλαβαίνεις. Και μου λένε το ταχύνη είναι σαν το σοκολάτα, νουτέλα, μερέντα αυτά. Για να μην κάνουμε και διαφήμιση. Δεν έχεις κάνει, δεν πειράζει. Και νουτέλα και μερέντα, αλλά μην είναι κανένα παραπονό. Τι να σπάω, και μου λένε ότι είναι τέτοιο στυλ. Πήρα, εντάξει. Δεν καταλαβαίνει. Έτσι. Να τρώω τα μπέργκερ 10-10. Στο αεροδρόμιο δε έπρεπε, είχα μια κοπέλα απέναντί μου, η οποία με κοιτούσε εντάξει καλά-καλά. Είχε τρομάξει σίγουρα. Είχαν αυτή την τσάντα μου, είχε 10 διαφορετικά σακουλάκια που είχαν από διάφορα σοκολατάκια, διάφορα είδη. Καραμέλες με καρύδα, μέχρι και με καρύδα πήρα. Σου είχε μείνει. Έτσι. Πολύ γλυκό, πολύ φαΐ. Ταβέρνες ατελείωτες. Μέσα μιλούσαμε μονίμως για φαγητά, ποιο μαγαζί θα πάμε όταν βγούμε, συνταγές. Πήγε τώρα η Όλγα. Καλά. Το κορίτσι, καλά και η Όλγα και η Μαρίσα Μαρίνο, η Όλγα η Φαρμάκη. Μαγειρεύουν πάρα πολύ τα κορίτσια. Βασανίζατε τον εαυτό σας ακόμα αυτό πιο πολύ. Αυτό έφευγα από όλες τις συζητήσεις, πήγαινα καθόμουν μόνη μου. Λέει, θα λένε αυτοί μόνοι δεν κάνει παρά με κανένα. Πού να ξέραν ότι εγώ έφυγα γιατί μιλάει για φαγητά όλη την ώρα. Να σου πω, εμπιστεύτηκε σε κανέναν έτσι προσωπικά σου πράγματα εκεί. Ναι, ναι. Δεν γίνεται, ανοίγεσαι. Δεν γίνεται να μην εμπιστευτείς. Βασικά δεν γίνεται να μην μιλήσει σε κάποιον, θα σκάσει εκεί μέσα. Σε πνίγουν τόσα πράγματα, τόσες σκέψεις που λες δεν μπορώ να τα πω στον αέρα ή να τα πάρει θάλασσα. Βλέπεις, ζυγίζεις ποιον θα μπορούσε να εμπιστευτείς, ποιος αν φύγει από το παιχνίδι. Δεν θα τα κάνει βούκινο ρε παιδί μου, ναι. ή θα σε ακούσει, θα σου πει και μια κουβέντα παραπάνω. Με ένα κορίτσι δηλαδή που ένιωθα ότι μπορώ να πω 5 πράγματα παραπάνω, γιατί την ήξερα και από πριν, έχουμε κοινή παρέα, οπότε ήξερα ότι είναι άτομο εμπιστοσύνη, είναι η Όλγα. Την είχα βομβαρδίσει την Όλγα με τα δικά μου. Μπουρ, λέγε στα δικά τη, καθόμαστε τα λέγαμε, εντάξει. Υπήρχαν άλλα κορίτσια όπως η Κατερίνα και η Ξένια που συζητούσαμε με την Ξένια, λέγαμε για πράγματα τη δουλειά. Μοναδική τραγουδίστρια εκεί μέσα. Με το ξέρετε τον κριτικό επίσης. Είναι άνθρωπος που κάνει παιδικές παραστάσεις, είναι ηθοποιός, κάτι που μου αρέσει και εμένα πάρα πολύ. Γενικά του καλλιτεχνικού χώρου. Είχαμε να πούμε, καταλάβει να συζητήσουμε. Ναι. Και φυσικά με όλα τα παιδιά. Απλά με άλλους συζητούσαμε περισσότερο, ναι. Με άλλους λιγότερο. Και αυτά τώρα που ακούγονται και λέγονται για κλίκες. Που με μένα δεν μου αρέσει και η λέξη. Γιατί η λέξη η κατάλληλη είναι παρέα. Ναι. Μα είναι λογικό με κάποιον να κάθεις πιο πολλές ώρες, δεν έχεις πιο πολλά πράγματα να πεις. Πού είναι το κακό. Δεν είναι ότι με τον άλλο που δεν κάθεσαι τόση ώρα παίζεις φαλιάρες, ούτε με αυτό που κάθεσαι πιο πολύ, ότι καταστρώνεις στρατηγικές, ναι, για να εξοντώσεις τον άλλον. Το μόνο που δεν μας ενδιαφέρει εκεί πέρα είναι να καταστρώσουμε στρατηγικές. Αυτό μπορεί μετά, όταν το άθλημα γίνει ατομικό ή δεν ξέρω εγώ τι. Ναι. Μας ενδιαφέρει να περάσει ο χρόνος μας, να μιλήσουμε για 2-3-5 πράγματα, να ξεχάσουμε την πείνα μας. Πάμε να κοιμηθούμε, να έρθει η μέρα να κάνουμε το αγώνισμά μας. Ποια στρατηγική και ποιον έξω. Ποιος έλεγε μετά από λίγο καιρό που μπήκες ότι έβαλες τις βλεφαρίδες σου και έφυγες. Κάποιος το έλεγε αυτό. Και με το που βγήκα πήγα και τις ξανά έβαλα. Και μια χαρά είσαι και σου πάνε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Γελάσαμε πολύ όμως γιατί λέμε ότι. Καλά, πού πας χωρίς βλεφαρίδες, πού πας χωρίς βλεφαρίδα, δηλαδή. Η αλήθεια είναι πουθενά. Και μάλιστα να ξέρεις με ζηλέψανε και πάρα πολύ γιατί ήμουν τελευταία που τις φύγανε. Οι βλεφαρίδες. Περισσότερες είχα φύγει, ξέρεις, από το πρώτο δεκαήμερο, δεκαπενθήμερο. Εμένα μου κρατήσανε και ευχαριστώ πάρα πολύ την κοπέλα που τους βάζει. Έτσι είναι. Μ' άρεσε πάρα πολύ ειλικρινά. Γέλασε πολύ. Λέω, κοίτα να δεις την αθεοφοβία. Είναι όλα, δηλαδή θα είναι χαμός αυτά, περιπίτες, το ένα το άλλο. Αλλά η βλεφαρίδα. Μα μόνο αυτό μπορείς να κάνεις εκεί μέσα. Τι άλλο να κάνεις. Όταν καθρέφτη είχατε. Όχι, όχι. Δεν είχαμε τίποτα. Όταν είδες τον εαυτό σου πόσο ταλαιπωρημένη ήσουν από τον ήλιο. Από την εξάντληση, από όλα. Καταρχήν, καλά, δεν σου μιλάω για τη σπηριά και. Άστο, βρωμιά. Μια... Μπάνιο πότε έκανες? Μου είπε θάλασσα μόνο. Και ό,τι πέφταμε σε πισίνα δηλαδή που είχε γλυκό νερό, ξέρω εγώ, ή καμιά λάσπη.
πάρα πολλές φορές κοιμόμασταν με βρεγμένα ρούχα και με την άμμο πάνω μας και τη λάσπη, γιατί δεν προλαβαίναμε να μπούμε θάλασσα ή έβρεχε και κρυώναμε, ξέρω εγώ, βράδυ να μπούμε. Και... ναι. Είχαμε και ένα ρούχο να πει να στεγνώσουν, να πλώσουμε τα βρεγμένα. Τα βρεγμένα, να βάλουμε τα στεγνά. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Εμείς σωθήκαμε όταν μας φέραν τα κρεβάτια. Είπες, επανέρχομαι προηγουμένως στο μία δύσκολη περίοδος. Ήταν ο εμπρισμός, ήταν ένας χωρισμός πολύ συζητημένος. Και ξαφνικός για όλους μας, η αλήθεια. Δηλαδή, εκεί που ξέραμε ότι ήσουν μια χαρά σε μια σχέση κλπ. Εντάξει, φυσιολογικό, ναι. Γιατί ο κόσμος δεν ξέρει τι μπορεί ακριβώς να συμβαίνει, ναι, σε ένα ζευγάρι. Σε ποια φάση είσαι τώρα? Στην ίδια, λέει, με τον εμπρισμό και τον χωρισμό. Κοίταξε, είμαι σε μια φάση που έχω χαλαρώσει το παιχνίδι. Τι καλό μου κάνει το παιχνίδι, γιατί λέμε. Θα ακούσει και ο Ακούν, θα πει: δεν φτάνει που σε πήραμε στο Survivor, μας το έχεις βγάλει και σκάρτο. Ο Ακούν είναι ο Τούρκος, ο κύριος που έχει την παραγωγή. Μου έκανε καλό κυρίως το ότι είχα πάρα πολύ χρόνο να σκεφτώ, να τα βάλω κάτω, να δω τι έχει γίνει, γιατί έχει γίνει, τι μπορούσε να πάει καλύτερα, τι χειρότερα. Να χαλαρώσω κυρίως. Σκέφτηκα και πάρα πολλά πράγματα για τη δουλειά. Τι θα μπορούσα να αλλάξω, θα μπορούσα να κάνω διαφορετικό, τι μου έχει πάει καλά, τι δεν μου έχει πάει. Γιατί ο χρόνος εκεί, σου λέω, είναι άπλετος, δηλαδή δεν έχεις κάτι άλλο πέρα από τα αγωνίσματα. Έχεις να σκεφτείς, ναι, πολύ χρόνο. Το τι κάνω στη ζωή μου, δεν σου κρύβω ότι είχα αγχωθεί αρκετά στο να κάνω οικογένεια και ένα παιδάκι. Είχα μπει δηλαδή σε αυτό το κλίμα. Πριν φύγεις. Ναι, είχα μπει σε αυτό το κλίμα, γιατί είχα και μια σχέση πολλά χρόνια, οπότε γιατί όχι. Οπότε ξεαχώθηκα. Πραγματικά, ό,τι να γίνει, ας γίνει. Δεν με νοιάζει αν περνάνε τα χρόνια. Με νοιάζει να περνάνε βέβαια και να μην φεύγουν έτσι άσκοπα. Αλλά σε φάση που να κάνω να επενδύσω δύο πράγματα στη δουλειά μου ή να ξέρω ότι κάτι. Πώς να σου πω, επειδή η δουλειά αυτή. Τώρα βέβαια ολονώνει δουλειές. Ναι. Δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει αύριο. Ναι. Δεν είναι τίποτα σίγουρο. Αλλά η δική μου δουλειά ακόμα περισσότερο. Σήμερα μπορώ να πηγαίνω καλά, αύριο όλα αυτά να τελειώσουν και που λέει λόγος ότι σύνταξη θα πάρουμε. Αυτό ισχύει για όλους όμως, όπως λέει. Τώρα πια, εδώ δηλαδή πόσο υπάλληλος να είσαι. Εννοείται. Έχεις ξυλωθεί. Ήσουν καθόλου πιεστική με το θέμα του μωρού? Όχι καθόλου, δεν ήμουν πιεστική, απλά το είχα στο μυαλό μου. Ναι. Ότι περάνε τα χρόνια. Σε άγχωνε εσένα. Ναι. Ότι περάνε τα χρόνια και ότι τι γίνεται, ναι, πότε. Έχω και μια συγκεκριμένη φίλη που. Μικρή δεν μπορούσε να κάνει, τέλος πάντων, παιδιά. Από μικρή είχε κάποια θέματα και αυτά και μου είχε κολλήσει αυτό το μυαλό. Εγώ είμαι και λίγο ήμουνα, μάλλον, γιατί σου λέω: έχω να αλλάξει πολλά πράγματα από το παιχνίδι και μετά. Τα προβλήματα του άλλου τα έπαιρνα και τα κανονικά μου. Κατάλαβα. Ένιωθες ότι το ζούσες κι εσύ. Ναι. Και έλεγα: μπορεί να γίνει και σε μένα. Ναι. Όχι, όχι, μπορεί. Θα γίνει και σε μένα. Οπότε πρέπει. Δεν υπάρχει. Άμα έχεις το άγχος, τέλος. Οπότε σου λέω: είμαι σε μια φάση που θέλω πρώτα απ' όλα να δω τι θα κάνω με τη δουλειά μου, να νιώσω καλά στα πόδια μου, γιατί. Όσο και να έχει δουλέψει, όσα χρήματα και να έχει βάλει στην άκρη, γιατί είμαι και οικονόμα. Δηλαδή δεν είμαι ούτε σπάταλη, ούτε να είμαι μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει. Δεν ήμουν ποτέ έτσι. Όχι τώρα που υποτίθεται ότι είμαι σε μια καλύτερη μοίρα από ό,τι ήμουν πριν. Ακόμα και από πριν. Δηλαδή θα έβγαζα δύο, θα ξόδευα το μισό, ούτε το ένα. Μέχρι εκεί που ξέρεις, φτάνει το χέρι μου, ρε παιδί. Ναι. Δηλαδή, το χέρι μου θα το απλώσω, δεν θα πάω παραπέρα. Ήμουν πάντα έτσι. Αλλά πάλι θέλω να κάνω κάποια πράγματα. Ρε, ναι. Να το σου λέω, να επενδύσω, να φυσικά και στη δουλειά μου. Καλύτερα τραγούδια, καλύτερες συνεργασίες, κάτι μπορεί να με ανεβάσει λίγο περισσότερο. Ναι. Και όλα τα άλλα θα έρθουν. Νιώθεις ότι είσαι έτοιμη να ερωτευτείς ξανά και να, φυσικά, να είσαι φυσικά τόσο δοτική, φυσικά, αλλά διαφορετικά. Είναι και ωραίο πράγμα ο έρωτας μου, ρε. Δηλαδή. Όσο και αν έχεις πληγωθεί στη ζωή σου, γιατί όλοι μας έχουμε πληγωθεί. Εντάξει, νομίζω δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει ερωτευτεί και δεν έχει πληγωθεί. Πριν από το θαύμα, αν υπάρχει. Όσο και να έχεις πληγωθεί ή να έχεις πάει τα μούτρα σου, που λέμε, θες να το ξαναζήσεις. Εγώ τουλάχιστον έτσι είμαι. Δεν σκέφτομαι δηλαδή ότι δεν θέλω να το ξαναζήσω ή θέλω άλλος να με αγαπάει πιο πολύ από τον αγαπάω εγώ, για να είμαι πιο ήσυχη. Θέλω να ερωτευτώ πάρα πολύ. Ναι. Και να κάνω την οικογένειά μου, να είμαι αγαπημένη, να δει με το πρότυπο των γονιών μου που είναι τόσα χρόνια μαζί, που μεγαλώσα σε μια πολύ δεμένη οικογένεια με τον αδερφό μου. Θέλω δηλαδή αυτά που πήρα εγώ να τα δώσω. Αυτό, να, και να το ζήσεις εσύ και να το δώσεις. Θα έρθει εκεί που δεν το περιμένεις. Όλοι αυτό μου λένε. Να σου πω κάτι, είμαι ζωντανό παράδειγμα, στο έχω πει και από το τηλέφωνο που είχαμε μιλήσει, έτσι που είχαμε κάνει μια συζήτηση. Πραγματικά εκεί που δεν το περιμένεις όμως. Δηλαδή εκεί που λες.
Α, εντάξει και αυτά. Και ξεσκέφτεσαι τα δικά σου και χάνεσαι τις δικές σου σκέψεις. Γιατί αυτό πιστεύω και εγώ ότι συμβαίνει σε κάποια φάση στη ζωή όλων των ανθρώπων. Εκεί είναι που έρχονται όλα και πολύ γρήγορα μπορεί να ανατραπούν τα πάντα. Εγώ μέσα σε 8 μήνες βρέθηκα να είμαι ραβωνιασμένη. Μέσα σε 2 χρόνια να έχω και μωρό. Και είναι εκεί που λες, κοιτάς πίσω πριν 2 χρόνια και λες πώς ήμουν πριν 2 χρόνια πότε έγιναν όλα αυτά. Και εγώ νομίζω ότι ο Θεός κάτι έχει στα σχέδια για μένα καλό. Δηλαδή το σκέφτομαι συνέχεια ότι δεν μπορεί να μην γίνει τίποτα. Κάπου θα υπάρχει εκεί έξω. Όλα θα γίνουν. Κάπου θα δέσω, αλλά σου λέω ακόμα και να μην, δεν είναι και όλοι. Θέλω πάρα πολύ να γίνω μαμά, αλλά δεν είναι και γραφτό όλων των ανθρώπων. Να σου πω κάτι, νομίζω ότι είσαι πολύ νέα για να σκέφτεσαι ότι εντάξει και άμα δεν γίνει. Έχεις, δηλαδή, πρώτα ο Θεός με το καλό και αν δεν έρθει τα επόμενα χρόνια, από εκεί και πέρα νομίζω ίσως να δικαιολογείται να αρχίσεις αυτή τη σκέψη. Τώρα δεν έχεις κανένα λόγο να το σκέφτεσαι αυτό. Τώρα δουλειά. Όχι, δεν είσαι δουλειά. Πάρα πολύ νέα για να το σκέφτεσαι με αυτόν τον τρόπο. Δεν ξέρω, εντάξει, υπάρχουν τώρα γυναίκες, εγώ συζητάω και φίλες μου πιο μικρές, που είναι 30 χρονών και σκέφτονται και αγχώνονται και λένε τι έχει γίνει και εγώ νόμιζα θα πάω στα 30 π.χ. και θα παντρευτώ. Όχι εγώ. Όχι. Δεν τα έχω περάσει περφούλου τα 30. Άσχετη, έχω δει και στο Google για τις ηλικίες και έχω φρικά. Τι έχεις δει, τι. Σου δίνουν ηλικίες. Ω, καλά. Τι ηλικία σου έχουν δώσει. Με το που βγαίνω. Δεν θα σου πω τίποτα, Χριστιανά, να γκουγκλάρεις. Με το που βγαίνω, μου λέει ένας φίλος μου. Μου λέει, θα σου πω κάτι, μη στεναχωρηθείς. Λέω τι. Λέει, γράψαν λέει διάφορα λέγεται πόσο χρόνο είσαι. Λέω εντάξει, παιδιά, τώρα πόσο είμαι, πόσο φέρνω. Καλά, να σου πω κάτι. Και εμείς, αν πηγαίναμε εκεί, άμπαυτες με το μαλλί έτσι και πάντα χτένιστο και ταλαιπωρία και ήλιος και αυτά. Όλες τα ίδια. Εγώ όταν με είδα, λέω πάλι καλά. Πάλι καλά που μου γράψανε τόσο. Όχι, πάλι καλά που φαίνομαι έτσι. Το μαλλί κάποια στιγμή δεν υπήρχε. Δεν μπορώ να σε εξηγήσω. Ειλικρινά. Δεν νομίζω να το καταλάβεις και ποτέ, γιατί δεν νομίζω να μείνεις 1,5 μήνα από τα άλλα. Όχι, δεν θα πήγαινα ποτέ. Δεν θα πήγαινα ποτέ. Γιατί η δουλειά σου είπες ότι έχεις αναθεωρήσει και έχεις σκεφτεί πράγματα. Όχι, αναθεωρήσει, ότι έχεις σκεφτεί πράγματα. Ναι, ότι πρέπει να ρίξεις το βάρος μου εκεί, να αφήσω όλα τα άλλα δηλαδή προβλήματα σκέψη. Σε βοηθούσουν να καταλάβεις. Γιατί δεν είναι το τι θα σου πει, είναι το τι θα σε βοηθήσει εσένα να καταλάβεις. Δεν είναι να σου πω, μπορώ και εγώ να σου πω τώρα δύο πράγματα, μα αλλά δεν είναι όλα αυτό. Για όλους. Ναι, δεν είναι ένα κείμενο το διαβάζεις και το λες, είναι να σε βοηθήσει εσένα να καταλάβεις τι σε έχει επηρεάσει. Γι' αυτό εγώ, όταν ακούω για αυτό το θέμα, επειδή το έχω ζήσει και το έχω ζήσει πάρα πολύ άσχημα και πάρα πολύ έντονα. Εγώ η αλήθεια είναι ότι ενώ πίστευα μετά το παιχνίδι, επειδή πέρασα από τόσο άσχημα εκεί και λέω, τι να μου πει τώρα ποιο, τι. Αφού λέγαμε τα παιδιά, κάναμε πλάκα και λέγαμε έχω κάνει και survivor. Θα λέω σε ένα που θα γνωρίσω τώρα. Ναι. Τι να μου πει τώρα, είσαι από τη ζωή σου, έχω κάνει και survivor. Ναι. Αλλά δεν είναι κάτι νομίζω που έρχεται, σου λέω τόσο ξαφνικά. Απλά προχθές κάτι πήγα να νιώσω. Απλά τώρα είμαι σε φάση που λέω να σου πω, παράτα μας τώρα και εσύ, έχω και δουλειές. Κοίτα, αν αποδεχτείς και επίσης τον εαυτό σου ότι θα μάθω να ζω με αυτό, τότε θα ζεις με αυτό. Ενώ είναι τα πάντα το πώς τα βάζουμε στο μυαλό μας. Σίγουρα είναι όλα στο μυαλό. Όπως ήταν και η πείνα εκεί στο μυαλό και κοιμόμουν και ξυπνούσα και δεν πεινούσα μετά. Και μετά από ώρες ξαναπεινούσα με το που κοιμόμουν, ξαναξυπνούσα και δεν πεινούσα. Θέλω να σου πω. Ναι. Όλα στο μυαλό. Με το που βάζαμε κάτι, μετά ήμασταν καλά και λέγαμε μπορώ. Με το που ξαναμέναμε νηστική. Είναι στο μυαλό, το κατάλαβα από το παιχνίδι ακόμα περισσότερο. Ναι. Αλλά αυτό το μυαλό πώς το κάνεις καλά. Μα γι' αυτό υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι ειδικοί και είναι. Μέχρι να τον βρει. Για τον καθένα. Σου λέω, μέχρι να τον βρει. Εγώ δεν έχει τύχει. Δηλαδή, εμένα νομίζω ότι. Μην αποδεχτείς τέτοιο πράγμα. Ενώ είναι. Η καλύτερη ψυχολόγη μου είναι οι γονείς μου σε ένα βαθμό. Γιατί εντάξει, και στους γονείς δεν μπορείς να τα λες και όλα όταν είναι μακριά. Ναι. Είναι και πράγματα αγχώνονται. Που. Ναι. Δεν μπορώ να τους αγχώνεις τώρα για τώρα πώς πήγε η δουλειά και γιατί χάλασε μια δουλειά, γιατί δεν έγινε η άλλη. Ναι. Και μάλιστα πρώτα γύρεται κάτι και μετά τους το λέω πια. Ναι. Sorry. Έτσι είναι. Αλλά οι φίλες μου, ξέρω εγώ, με τις φίλες μου κάνω ψυχοθεραπεία. Και ξέρεις τι, και είναι, η καθεμία έχει να σου δώσει και κάτι άλλο. Δεν είναι ιδανικό αυτό, πρέπει να σου πω. Γιατί οι φίλες από αγάπη μπορούν να σου δώσουν μια συμβουλή που καλά, είναι λάθος. Καλά, μην το λες. Έχω εγώ φίλες σκληρές που θα μου πούνε και τα βγαίνω. Σου λέω, είναι τόσο διαφορετικοί χαρακτήρες και όλες όλων που η καθεμία θα μου δώσει κάτι που θα ξέρω ότι θα πάρω. Τι να σου πω, τώρα δεν το έχω σκεφτεί να ξαναπάω σε ειδικό για να το δω, γιατί απογοητεύτηκα να σου πω την αλήθεια τότε που είχα πάει, σου λέω, σε 3-4. Πόσο καιρό το βίωνες? Για 2 χρόνια. Πάθαινα συνέχεια κρίση πανικού. Οι κρίσεις πανικού σταματήσαν όταν έκανα σχέση
Και ήμουν καλά, γι' αυτό σου λέω πως παίζει ρόλο η προσωπική σου ζωή. Όχι. Και ήμουν καλά και ξεχνιόμουν, δεν ξέρω, δεν με έχει ξαναπιάσει ποτέ τίποτα. Ναι. Τώρα είμαι καλά, είμαι σε πολύ καλή φάση, γιατί έχω τον ενθουσιασμό, το live. Τώρα π.χ. θα δω στην Κύπρο. Ξέρω ότι αύριο θα κάνω ένα live. Ναι. Πρώτη φορά μετά το παιχνίδι. Ένα παιχνίδι που σου λέω που μου έδωσε κάτι παραπάνω. Έχω πολύ χαρά γιατί μέσα μου λείψε πάρα πολύ η δουλειά μου. Πάρα πολύ. Του τραγουδούσα συνέχεια. Αλλά άλλο εκεί. Ναι. Και ναι, να είναι καλά, βέβαια, τα παιδιά, ξέρει. Μου λέγανε και αυτοί, έλα να μα πει ένα τραγουδί. Είναι ωραίο αυτό, ναι, να σου λένε ότι έλα. Θέλω να σα ακούσουμε παραγγελία συνέχεια. Ναι. Πες μας αυτό, πες μας εκείνο. Κάναμε, ξέρω εγώ, γύρω-γύρω στη φωτιά. Τραγουδούσαμε, χορεύαμε, γιατί υπήρχαν και αυτά. Οπότε σου λέω, είναι διαφορετικό όμως. Τώρα περιμένω πώς και πώς να πάω στον κόσμο, να το δω, να με δει. Εμένα αυτό το πράγμα μου δίνει ζωή. Ναι. Μου δίνει ζωή. Οπότε τώρα έχω στο μυαλό μου αυτό. Τώρα τι να σου πω. Αν κάτι συμβεί, ελπίζω να μην συμβεί κάτι που να με ρίξει πάλι έτσι όπως ήμουνα. Ό,τι και να συμβεί, θα το διαχειριστεί μια χαρά. Γιατί, γιατί εγώ, έτσι είναι η ζωή. Και εγώ έτσι νομίζω, επειδή νομίζω ότι το πατατράκ που λέμε το παθαίνεις την πρώτη φορά. Που νιώθεις ότι κάτι σου έρχεται και τι είναι αυτό που μου έρχεται, θα πάθω ανακοπή, θα πάθω έμπραγμα, θα μου διάζουν τα χέρια μου, το κεφάλι μου. Μετά όταν το έχεις ζήσει, okay. Ναι. Όχι, Ελένη μου ξεπερνιέται, δηλαδή... Χαίρομαι, γιατί να ξέρω, όποιον έχω συναντήσει που έχω μιλήσει για κρίση πανικού, μου έχει πει κάνω ψυχοθεραπεία 9 χρόνια, 10 χρόνια, δεν θα φύγει ποτέ. Νομίζω ότι είσαι η μόνη που μου λες ότι ξεπερνιέται και είναι μεγάλη δύναμη αυτό. Δεν είμαι η μόνη. Πραγματικά, εγώ έχω συναντήσει πάρα πολλούς ανθρώπους που το έχουν ξεπεράσει, το έχουν αφήσει πίσω τους οριστικά. Δηλαδή. Είναι άνθρωποι με φοβίες τρελές, να μην μπορώ να πιάσω τη μόνη. Ναι, το ξέρω. Να μένουν στη μέση του δρόμου και να πάρουν το αυτοκίνητο και να φεύγουν. Ναι. Ξέρεις, πολλές φορές μπορείς να δεις μια περίεργη συμπεριφορά μες στον δρόμο, να βρεις κιόλας τον άλλον, αλλά δεν ξέρεις κιόλας ο καημένος τι τραβάει εκείνη τη στιγμή και έχει εκείνη την αντίδραση. Άστο, μα εγώ σου λέω, εγώ πάθει σε αέρα εκπομπής. Εντάξει, λίγο πολύ. Επειδή όλοι έχουμε πάθει σε αυτή τη δουλειά. Δεν είναι. Γνωρίζουμε τον άλλον, δηλαδή μπορεί. Το διακρίνεις, το βλέπεις. Ναι, εμένα μου έχει κοιτάξει η άλλη στο μάτι και μου είπε. Κρίση πανικού, να σου πω κάτι. Εμένα μου έχει τύχει άτομο της εκπομπής κάποια χρονιά. Να μου πει δεν μπορώ να έρθω γιατί έχω κάποια χρονιά. Γιατί έχω έπαθα κρίση πανικού. Και λέω εντάξει, κρίση πανικού έπαθες. Δεν έπαθες και τίποτα. Εγώ ήμουν τόσο. Φέρε, κρίση πανικού έπαθες. Έλα και αν πάθεις, λέω στον αέρα, εγώ θα το καταλάβω. Μα και θα καταλάβω και δεν έχει τίποτα. Και θα σου δώσω τον χρόνο σου. Μα τόσο κόσμο που υποφέρει και να πει τώρα, π.χ. με πέσει ότι με πιάνει. Και να σου πω Χριστιανά, δεν είμαι καλά, με έχει πιάσει κρίση. Είναι τόσοι που συμπάσχουν, ρε παιδί μου. Γιατί έχω πάρει τόσα μηνύματα. Γιατί το χειρότερο είναι να κλειστεί. Και να πεις δεν πάω εκεί γιατί θα πάθω κρίση πανικού. Δεν πάω εκεί γιατί θα πάθω. Έχουν πάθει τουλάχιστον καμιά δεκαπενταριά γύρω, οπότε δεν είναι πια κάτι. Ναι. Ούτε δηλαδή να παρεξηγήσει κάποιο, ναι, είναι κάτι κακό, εννοείται. Είναι κάτι που συμβαίνει γύρω μας. Ο κόσμος έχει θέματα, έχει προβλήματα. Ο καθένας τα αντιμετωπίζει όπως μπορεί. Άλλοι μπορεί να περνάνε πάρα πολύ δύσκολα και να μην πάθουν ποτέ. Και άλλοι μπορεί να είναι τέλεια και να του έχει μια μικρή ατυχία και να πάθουν. Ναι. Δεν έχουν όλοι ούτε την ίδια δύναμη, ούτε το μυαλό του λειτουργεί το ίδιο. Ναι. Γι' αυτό σου λέω, δύναμη και όλα ξεπερνιούνται. Αυτό έτσι, είναι. Έτσι. Τώρα αφού σου λέω, αφού περάσαμε και αυτό εκεί, εντάξει. Μια χαρά είσαι, είσαι θηρίο, είσαι δυνατή. Αυτό ξέρεις πιο, γιατί χαίρομαι. Γιατί ό,τι βάλω στο μυαλό μου το κάνω. Αυτό δεν θα κάνεις. Ό,τι μου ήρθε και μου κατέβει στο κεφάλι, είχε τώρα μπει στο μυαλό του survival με το που έγινε η πρόταση τσούκου τσούκου, θα συζητήσαν η εταιρεία μπρο, τελείωσε. Έγινε και αυτό. Πάμε για άλλα πιο μεγάλα. Έτσι. Έτσι ακριβώς. Αύριο, πες μας που είναι η εμφάνισή σου. Αύριο και είναι στο Σύμβολο, στη Λευκοσία. Το Σάββατο είναι στην Αγία Νάπα στο E-Club. 2-2,5 ώρες εκεί, κάπου εκεί θα τραγουδήσουμε, θα χορέψουμε. Έχω πάρει έτσι καλά feedback, μου στέλνουν μηνύματα. Θα έχει κόσμο, θα είναι ωραία. Σου λέω ανυπομονώ, το περιμένω πώς και πώς. Πώς και πώς, φαντάζομαι. Ναι. Φαντάζομαι. Γιατί έχω κάνει, από τότε που έχω βγει, δηλαδή, έχω κάνει ένα live στην Αθήνα κιόλας. Και εντάξει, ήταν συγκλονιστικό. Γι' αυτό σου λέω, βλέπω κάτι παραπάνω από ό,τι πριν. Ναι. Και μ' αρέσει πολύ. Τραγούδι καινούριο, τώρα βγάζουμε, είναι τα χειρότερα 2018, ναι, και πού να δεις αργότερα που θα έχουν τα χειρότερα. Όχι άλλα χειρότερα. Υπόσχομαι. Για καλύτερα. Ότι ήταν το τελευταίο τραγούδι με τη λέξη χειρότερα μέσα. Όπου βλέπω τη λέξη χειρότερα θα το κόβω. Έτσι. Θετικές, θετικά. Έτσι. Και το κομμάτι τώρα είναι κάτι που ετοιμάζουμε. Δεν είμαι σίγουρη αν θα βγάλουμε, γιατί δοκιμάζουμε διάφορα τραγούδια. Αλλά θα βγει σίγουρα μέσα στο καλοκαίρι ένα κομμάτι. Μπράβο. Πάρα πολύ ωραία. Ελένη μου, θα σου ευχηθώ τα καλύτερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σου αξίζουν. Ευχαριστώ. Είσαι από τα καλύτερα παιδιά αυτού του χώρου. Ευχαριστώ. Και είσαι τόσο γνήσια και αυθεντική που αυτό ο κόσμος το βλέπει και αυτό αναπαθεί. Δεν ξέρω, να σου πω κάτι. Εγώ απογοητεύτηκα από το παιχνίδι. Δηλαδή,
είναι πολλοί που θέλουν το ψέμα τους. Εγώ αυτό κατάλαβα. Νομίζω ότι το να είσαι αυθεντικός ίσως δεν εκτιμάται τόσο. Δεν ξέρω. Ίσως από μια μερίδα πιο μικρή. Πιο μικρή. Πιο μικρή. Πολύ πιο μικρή. Εγώ νομίζω και πιστεύω, το πιστεύω πραγματικά, ότι ο περισσότερος κόσμος εκτιμάει την αλήθεια του άλλου, όποια και αν είναι αυτή. Είναι καλή, είναι κακή, είναι η αλήθεια του. Αυτό. Το πιστεύω πάρα πολύ. Δηλαδή, το σίγουρο είναι ότι δεν θέλω το κακό κανενός, δεν θέλω να βλάψω κανέναν, και νομίζω ότι αυτό πρέπει όλοι να κοιτάμε. Στο τέλος της μέρας να βλέπουμε αν έχουμε κάνει κακό σε κάποιον και αν έχουμε προσβάλει ή θίξει, να ξέρουμε τουλάχιστον να ζητάμε ένα συγγνώμη. Έτσι. Να κοιμόμαστε με καθαρό το κεφάλι. Αυτό είναι. Αυτό και καλά, τίποτα καλά. Άλλο.